Μα τίποτα μη ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Ψάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινών δελτέμι. Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Ποτάμι κόκκινο κρασί να ξέδιψαν τα πάθη. Μελίνα έφυγε. Μου άφησε ένα σημείο με ότι χωρίζουμε και την έκανε. Πες μου ότι μας κάνεις πλάκα. Θα σε σπάσω στο ξύλο και θα είναι η πρώτη φορά που θα χτυπήσω γυναίκα. Έλα, κάνε το, χτύπαμε, δεν σε φοβάμαι. Λοιπόν, πρόσεξε καλά. Μη μου κουνάς εμένα το δάχτυλο, Ευρυδική. Γιατί θα σε πάρει ο διάολος. Πού θα μείνεις? Αρχικά σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα. Μετά θα δω. Τι ήταν αυτές οι πούρτες που μου λέγεις στο τηλέφωνο? Έφυγε, Μινά. Με εγκατέλειψε. Θα έλεγα εγώ. Δεν μπορώ να κατηγορήσω άνοιχτα κανένα. Είμαι σίγουρος όμως πως αυτός που έκανε τη ζημιά δεν φοβόταν ότι θα τον υποψιαστώ. Επειδή εκ πρώτης όψεως έχετε κοινά συμφέροντα. Αυτό μου αρέσει σε σένα. Απρόβλεπτη, όμορφη και απλιστή. Δεν κατάλαβα, εμείς δεν έχουμε πρόσωπο στην αγορά δηλαδή. Που ήρθες μέσα στην εταιρεία μας να μας μαλώσεις. Δεν φτάνει που... Δεν φτάνει που... Για πες το. Γιατί δεν μιλάς? Ρε, άντε παράτα μας. Δεν θα κάτσω να σ' ακούσω άλλο. Χώρισες, έτσι δεν είναι? Όχι, άσε με, δεν μπορώ. Παρασύρθηκα. Πώς ήξερες ότι είμαι εδώ? Το φαντάστηκα. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιβεβαίωση. Το ότι είμαι σε αυτό το δωμάτιο δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχω που να βάλω το κεφάλι μου, έχω πολλά προβλήματα. Μην ανησυχείς. Θα βρούμε λύση για όλα. Μαζί. Δεν θέλω κανέναν. Θέλω να μείνω μόνη μου. Σε παρακαλώ, φύγε. Άκουσε με λίγο. Δεν πάω πουθενά. Καταλαβαίνεις τι έκανες. Καταλαβαίνεις. Ήρθες στην Αθήνα και έκλεισες στο ίδιο ξενοδοχείο, Μελίνα. Στο ίδιο δωμάτιο που βρεθήκαμε μαζί για πρώτη φορά. Τι? Προσπαθείς να με πείσεις ότι αυτό που έκανες δεν σημαίνει τίποτα για σένα? Θάνος, ο φίλος του ο Θάνος. Ναι, ο συμφοιτητής του. Μου είπε ότι κάνει ένα σοβαρό χειρουργείο. Στο Λονδίνο? Τι έγινε? Τράκαρε? Δεν πρόλαβα να μάθω λεπτομέρειες. Έφυγε τρέχοντας. Πάντως μου είπε θα έχει συνέχεια το κινητό του ανοιχτό. Και τι ώρα έφυγε ο Αχιλλέας? Καλά βρήκε συντήρο μες τη νύχτα? Για να μην ξαναγύρισε πίσω, ρε παιδιά, πάει να πει πώς βρήκε. Πολύ μυαλό θέλει. Πάω να δω το άλλο. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Απορώ πραγματικά πως το έχαψε η Ευρυδίκη. Εντάξει, δεν είναι και απίθανο. Όχι, Νεκταρία. Έλεγξε το. Είμαι σίγουρος ότι ο Αχιλλέας λέει ψέματα. Έλεγξε το και μάλιστα τώρα. Το τηλέφωνο του Θάνου το έχεις. Πάρ' το. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω για να το πιστέψεις? Ναι, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν ήξερα άλλο ξενοδοχείο στην Αθήνα και εντελώς τυχαία μου έδωσαν αυτό το δωμάτιο. Λες ψέματα. Εσύ το ζήτησες. Φύγε, σε παρακαλώ. Έλα, Βασιλική. Μελίνα, έμαθα από το Μινά ότι ο Σύφης έρχεται στην Αθήνα να σε ψάξει τους γονείς σου. Πρόσεχε. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να με βρει. Καλά, παιδάκι μου. Ούτε η μαμά σου ούτε ο μπαμπάς σου ξέρουν σε ποιο ξενοδοχείο είσαι.
Όχι. Δεν τους το είπα επίτηδες, μην τους φέρει τούμπα ο Σύφης και του πουν. Καλού κακού πάντως να προσέχεις. Ναι, θα προσέχω. Βασιλική, τα λέμε αργότερα. Γεια. Τι συμβαίνει? Έλα. Πες τι συμβαίνει. Μίλα μου όπως θα μιλούσα σε ένα φίλο σου. Άστο. Πάντως θέλω να ξέρεις πως δεν είσαι εσύ ο λόγος που χώρισα. Οκ. Okay. Πάντως μην νομίζεις ότι αν χώριζες για μένα θα παίρνα τα πάνω μου και θα κολακευόμουν. Αντίθετα. Θα σε χαρακτήριζα επιπόλαιη και θα σκεφτόμουν ότι ίσως αύριο μεθαύριο θα αφαιρώσουν το ίδιο και σε μένα. Είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι που σε ξεπερνάει. Τι σου έκανε? Είναι αυτό με το παιδί? Δεν αρκεί μόνο αυτό. Θέλω να τους αποτελειώσουμε τους Ματθαίους. Να σβηστούν από το χάρτη. Έλα, πες. Έχει σχέση με το παιδί του Σύφη? Έμαθες κάτι γύρω από αυτό το θέμα? Σου έφτιαξα τον καφέ σου σκέτο. Η ζάχαρη κομμένη. Εντάξει, εντάξει. Του στάπα ένα χεράκι με το Γάντι, βέβαια. Λέω, κορίτσια, δεν μπορούμε να συζητάμε για μαλλιά, ρούχα και μόδα όταν στην επιχείρησή μας γίνεται της Μουρλής. Γιατί μου λέει η ευρυδίκη του Αχιλλέα. Ας μην ανακατευόμαστε σε ξένες δουλειές. Ξένες δουλειές, οι δουλειές του άντρα μας. Έξαλλοι έγινα. Παιδί μου, αυτές δεν ξέρουν πόσα μπουκάλια εμφιαλώνουμε, τι ζήτηση έχουμε στην αγορά, πότε γίνεται ο τρίγος. Καλά, εντάξει, εδώ υπερβάλλω. Πάντως, από κατηγορίες τα φιλιών δεν έχουν ιδέα. Αν τις ρωτήσεις τι είναι το Μοσχάτο, θα σου πούν περιοχή στον Πειραιά. Άσχετα σου αφήνεις. Σταμάτα, μαζί... Δάφνη, σταμάτα επιτέλους. Τι, είπα κάτι που δεν έπρεπε? Κάνεις πολύ θόρυβο και με ενοχλείς. Σκέφτομαι. Α. Τι? Ο Σύφης με την Αναστασία πρέπει να είναι πίσω από το σαμποτάζ των Μανθαίων. Χριστός και Παναγία. Λες? Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Σίγουρα νιώθεις καλύτερα? Ναι. Αλλά θέλω να μείνω μόνη. Θέλω να σκεφτώ. Έχω να οργανώσω τη ζωή μου από την αρχή. Έχω πολλές εκκρεμότητες. Γιατί είσαι τόσο τρομαγμένη, Μελίνα? Φοβάσαι μη σε σκοτώσει ο Σύφης? Πού ζούμε? Ούτε οι πρώτοι είστε, ούτε οι τελευταίοι που χωρίζετε. Δεν το ξέρεις. Κανέναν τους δεν ξέρεις. Είμαι σε απόγνωση. Φύγε, σε παρακαλώ. Δεν ξέρεις γι' αυτό μιλάς. Εντάξει. Θα φύγω. Αλλά όχι από την Αθήνα. Ούτε από αυτό το ξενοδοχείο. Γι' αυτό για οτιδήποτε χρειαστείς, θα είμαι στο διπλανό δωμάτιο. Μόνο που θέλω να βρεθούμε το βράδυ, να φάμε μαζί. Πες ναι. Να μου μιλήσεις, ξέρω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θα δούμε, δεν ξέρω. Πήγαινε. Θάνο Νεκτάριος, συναδελφός του Αχιλλέα. Μόλις το δεις, πάρε με. Εύχομαι να είσαι καλά. Περαστικά. Το έχει κλειστό ακόμα, ε? Σιγά μην το έχει ανοιχτό. Ή που χειρουργείται στα αλήθεια, ή που τα έχω μιλημένα με τον Αχιλλέα. Έλα, τι θες? Είσαι Λονδίνο, Αχιλλέα? Ακριβώς. Είμαι έξω από το νοσοκομείο που χειρουργείται ο Θάνος. Κάτι άλλο? Σε ποιον τα πουλάς αυτά, ρε, σε μένα? Δεν τρέπεσαι λίγο? Νεκτάριε, παράτα με, εντάξει.
Σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή εσύ πουλάς τα αδέλφια σου. Αυτό είναι προδοσία, ρε ηλίθιε. Λοιπόν, με πρίξατε κι εσύ και ο Ματθαίος. Ακού, φεύγω από την επιχείρηση. Δεν γουστάρω άλλη καταπίεση. Η ζωή είναι δική μου και την κάνω ό,τι θέλω. Σας παραχωρώ τις μετοχές. Αύριο κιόλας πάω σε ένα δικηγόρο και σας τις μεταβιβάζω. Θα μείνω για πάντα στο Λονδίνο. Θα κάνω δουλειά με τον Θάνο. Τέλος. Τι, στο έκλεισε. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Πώς είστε? Καλά. Κάθισε, μη στέκεσαι. Ευχαριστώ. Πώς νιώθετε μετά το χειρουργείο? Καλά είμαι, αγόρι μου. Μπαμπαμπα. Εκλεχτές επισκέψεις βλέπω. Τι κάνετε? Προσπαθώ. Για να μην εκραγώ. Ήρεμα, Γιώργο, σε παρακαλώ. Πολιτισμένα. Θα πιεις κάτι, Σύφη? Καφέ ή προτιμάς χυμό? Ένα χυμό πορτοκάλι, αν έχετε. Ευχαριστώ. Τώρα έρθεις από την Κρήτη? Πριν μία ώρα. Άφησα τα πράγματα μου στο ξενοδοχείο και ήρθα κατευθείαν εδώ. Μάλιστα. Ορίστε. Στην υγειά σου. Την υγειά σας. Καλώς σας βρήκα. Ωραία, λοιπόν, επειδή είμαστε όλοι αμήχανοι, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται η Μελίνα και όλα τα άλλα θα τα βρούμε οι δυο μας. Οπα, οπα. Καταρχήν η Μελίνα δεν κρύβεται γιατί δεν φοβάται κανένα. Μόνο όποιος φοβάται κρύβεται. Όπως εσύ, που είχες παιδί, το έκρυψες και εμείς εδώ κοιμόμασταν όλοι μαζί τον ύπνο του δικαίου, παρέα. Και πρώτη και καλύτερη κόρη μου, που σου είχε τυφλή εμπιστοσύνη. Τι έγινε, Σύφη? Κατάπιες τη γλώσσα σου? Πάτω και το καφεδάκι. Πόσο καλά, Κωνσταντίνο. Τέτοιο καφέ δεν πίνω ούτε στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο. Τι έγινε? Το οικόπεδο που έψαχνες για το ξενοδοχείο το βρήκες? Κάτι γίνεται. Αύριο έχω ραντεβού με το Διαμαντή, να δούμε κάτι τελευταίο και νομίζω ότι από μέρα σε μέρα θα καταλήξουμε. Α, μπράβο. Ωραία. Πάντως, η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Γιατί το λες αυτό, Κωνσταντίνο? Τι γιατί το λέω? Γιατί εδώ για καφέ είσαι ή με το Διαμαντή για οικόπεδο ή στο ξενοδοχείο για νάνι. Τίποτα, ένα κοριτσάκι δεν παίζει? Τον πέτυχα. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου έχω άλλες προτεραιότητες. Και τι δηλαδή, νέος άντρας, συγγνώμη κιόλας. Μόνος τη βγάζει. Απίστευτη είσαι. Είπα ότι έχω άλλες προτεραιότητες. Δεν είπα ότι έχω μονάση, απλώς δεν έχω μόνιμη σχέση. Πολύ κακός. Πάρα πολύ κακός. Χρειάζεται μια μόνιμη σχέση. Η προσωπική μας ζωή είναι το πιο σημαντικό έχουμε. Πώς. Τη δουλειά την έχουμε μόνο για να επιβιώνουμε. Εσύ δεν είχες ποτέ φιλοδοξίες? Δεν ξέρεις τι σημαίνει φιλόδοξος άντρας? Δεν ξέρω, λέει. Από τέτοιον κάηκα. Ήθελε να γίνει μεγάλος και τρανός, να βγάλει πολλά λεφτά. Πήγε στην Αυστραλία. Κατάφερε, έμαθα. Και εσύ γιατί δεν πήγες μαζί του? Είδες τι έχασες? Εγώ δεν τα αλλάζω τα χανιά για όλο το ψεύτο κόσμο. Τι να πάω να κάνω στην Αυστραλία, να κάνω παρέα στα καγκουρό? Α, κυρία Γεννακάκη, τι κάνετε? Καλημέρα.
Περνούσα τυχαία εκεί πάνω από ένα γεια. Γεια σου, Κωνσταντινά. Γεια σου, Κωνσταντινά, Αναστασία. Κάθεστε να πιούμε ένα καφέ. Χαρά μου. Ναι, ευχαρίστω, γιατί όχι. Τότε να πάω να το φτιάξω. Δεν είμαι σίγουρη ότι το έχαψε ότι δεν έχουμε πολλά-πολλά. Αυτή είναι γάτα. Εγώ άσε. Λοιπόν, τι είναι από Αθήνα. Έχεις κανένα νέο από το Σιφί. Τίποτα. Είσαι ανήσυχη με κάτι. Ναι, πολύ. Μπορώ να βοηθήσω εγώ. Όχι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βοηθήσεις να σταματήσει αυτή η συνεργασία με τους Ματθαίους. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν έκρυψα κανένα παιδί. Δεν το ήξερα. Μη μου φωνάζεις εμένα, ακούς. Όχι πως αυτό αλλάζει κάτι. Αλλά εγώ προσωπικά τον πιστεύω το Σύφη. Εγώ πάλι όχι. Ό,τι λέει, από το ένα αυτή μου μπαίνει και από το άλλο μου βγαίνει. Δηλαδή εσείς ότι παραμύθι σας πουλάει με Ελίνα το πιστεύετε. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν σου επιτρέπω. Περνάμε στο σεξ. Γιώργο. Εσύ σιωπή, Ελένη. Και αφού θέλεις να τα ακούσεις, ωραία. Ας δεχτούμε ότι εσύ δεν ήξερες, Σύφη. Η Μελίνα. Γιατί να παραμείνει παντρεμένη στα 25 της με άντρα που έχει παιδί με άλλη. Δεν συνεργάζεστε. Το περίμενα. Ποτέ δεν μας θέλατε μαζί. Επειδή την πήρα και ζούμε μαζί στην Κρήτη. Τι θέλατε εδώ πέρα, μες στο σπίτι, για πάντα στην Αθήνα, μες στο βρακί σας. Είσαι θρασής. Δεν ξέρω που μένει, αλλά και να το ξέρω, δεν θα στο έλεγα. Τέλος. Παίρνω έξω. Τώρα! Δηλαδή ότι μπορεί να ευθύνονται οι Ματθαίοι για την καταστροφή των αμπελιών, ε? Τους έχουν μπει υποψίες. Τώρα θα γίνουν άνω-κάτω. Είναι το σπίτι κάποιου φίλου. Μένω μαζί του, μέχρι να φτιάξω το δικό μου. Λείπει στο εξωτερικό. Το βράδυ, βρες μια ευκαιρία κι έλα. Σε θέλω. Θα δω, είμαστε άνω-κάτω. Γεια σου, Αντώνη. Δεν ήξερα ότι ήσουν εδώ. Ναι, με πήρε τηλέφωνο ο Νεκτάριος να έρθω να τον πάρω, να πάμε στα Μπέλια. Ευρυδίκη, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο. Ναι. Α, πείτε τα, έτσι κι αλλιώς έφευγα εγώ. Στο καλό. Γεια. Τι είναι, Ματθαίο μου? Ευρυδίκη, είσαι γυναίκα. Και οι γυναίκες έχουν αισθηχτό. Κι εγώ εμπιστεύομαι το ένστικτο των γυναικών. Θέλω να μου πεις πραγματικά. Πιστεύεις ότι ο Αχιλλέας είναι στο Λονδίνο? Πιστεύεις ότι ο Θάνος έχει κάποιο πρόβλημα? Ναι. Αν και τώρα μου βάλες ιδέες, δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να τα μαζέψω και να φύγω? Αυτό μην διανοηθείς να το ξαναπείς. Ούτε για αστείο. Είσαι η νύφη μου. Είσαι η γυναίκα του Αχιλλέα και μένεις στο πατρικό μας. Και δεν το κουνάς από εδώ. Σε ευχαριστώ για την υποστήριξή σου. Για τη Μελίνα ψάχνω. Διότι κόβω το χέρι μου ότι ξέρεις που είναι. Πάλι τα ίδια άρχισες. Έαντε και στο διάολο μου τα έχεις πρίξει. Δεν ξέρω, θες εμάς. Μιλά καλύτερα, ρε. Μιλά καλύτερα. Ρε, πώς γουστάω θα μιλάω. Γιατί είσαι ένας βλάκας και μισός. Ένα πεισματάρικο γαϊδούρι και με έχεις βγάλει έξω από τα ρούχα μου. Δεν ξέρω. Και ό,τι ήξερα, σας το είπα. Ηλίθιε, ε, ηλίθιε! Ρε, σου είπα να μιλήσει καλύτερα, σου είπα. Άντε, μιλά καλύτερα. Άντε, μιλά καλύτερα. Τι έκανες, ρε? Σου είπα να μην με ξανακίξεις ποτέ, μα ποτέ ξανά. Φύγε! Φύγε! Είναι ολέδρια σχέση αυτό που ζούμε. Φύγε! Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη.
Μανθαίο. Τον πήρες τηλέφωνο. Ο Θάνος δεν απαντά. Πήρα τον Αχιλλέα. Μου είπε ότι είναι έξω από το νοσοκομείο. Ο Θάνος χειρουργείται. Συνεχίζει δηλαδή το ίδιο ψέμα. Δεν ξέρω. Συγκρουστήκαμε άσχημα. Μου είπε να πάψουμε να ανακατευόμαστε στη ζωή του και ότι μας αφήνει όλες τις συμμετοχές. Θα πάει, λέει, να ανοίξει η δική του δουλειά στο Λονδίνο με τον Θάνο. Θα ζήσει εκεί μόνιμα. Λοιπόν, ξαναπάρ' τον τηλέφωνο. Γιατί αν τον πάρω εγώ, θα τον βρεις όσο δεν τον έχω βρήσει ποτέ στη ζωή του. Και πες του όπως το διάολο και αν είναι να τσακιστεί και να έρθει στην Κύπρο το επόμενο 24ωρο. Αλλιώς τον ξεγράφω για πάντα. Μαθαίο, λες βαριές κουβέντες. Που όμως τις εννοώ. Είπαμε χοντρές κουβέντες. Και εσύ και εγώ. Ας τα αφήσουμε και να πάμε παρακάτω. Στο διατάφτα. Προχωράμε ή διαλύουμε τη συνεργασία. Προχωράμε. Δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανένα. Ωραία. Χαίρομαι που είσαι λογικός. Λοιπόν, τις προκαταβολές που πήρες, τις χρεώνομαι εγώ. Επιστρέφω τα λεφτά και έτσι φαίνεται ζημιά στα δικά μου τα βιβλία. Επιπροσθέτως, θα καλύψω ένα μέρος των παραγγελιών με κρασί που έχω από προηγούμενα χρόνια. Το είχα για παλαίωση. Είσαι εντάξει? Εντάξει. Δεχτά όλα. Δεν θα κάτσουμε να κλαίμε τη μοίρα μας. Στο κάτω-κάτω στις αγροτικές επιχειρήσεις οι αστάθμητοι παράγοντες είναι πολλοί. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Το ξεχνάμε και πάει παρακάτω, λοιπόν. Το λογικό είναι η δική σας εταιρεία να αναλάβει τις οικονομικές ευθύνες. Σας βγάλει κρασί από παλιά, να καλύψει τη φετινή παραγωγή. Σκέφτεσαι επιχειρηματικά όμως, έτσι. 8 χρόνια με τον Διαμαντή μου έχω μάθει εγώ πολλά. Είναι ο παραγωγή. Με τη σοδιά της κάθε χρονιάς βγάζουν τα έξοδα της παραγωγής αλλά και τα έξοδα της ζωής τους. Με την παλαίωση των κρασιών που είναι ο θησαυρός μας, βγαίνει το εμπορικό μας όνομα και τα πλούτη μας. Γιατί γελάτε? Γιατί αυτά για μένα και τη Δήμητρα είναι κινέζικα. Βαρεθήκατε, ε? Ντροπή σας. Εγώ το συμβουλεύω το Διαμαντή μου, όσο μου επιτρέπει βέβαια. Έχω γίνει εγώ ξεφτέρη. Πότε έγινες εσύ? Ό,τι μπήκα στον τρίτο. Άλλους 6 μήνες έχω. Θα περάσει. Εσένα, πού είναι ο Αχιλλέας? Εξαφανίστηκε σήμερα, ε? Έφυγε για Λονδίνο. Χειρουργείται ο καλύτερος του φίλος. Α, έτσι, ε. Σιδερένιος ο άνθρωπος. Στην υγειά του. Είναι επικίνδυνα στις ερημιές να είσαι μόνη σου. Πάλι με παρακολούθησες. Τι θέλεις πια από τη ζωή μου? Το μεσημέρι ήμουν πολύ ευγενική μαζί σου. Και πήγαμε και για καφέ στο Θησείο. Φύγε, θέλω να μείνω μόνη μου. Εντάξει, θα σε αφήσω μόνη σου. Αλλά δεν θα φύγω. Θα κάτσω μακριά, δεν θα σε ενοχλήσω. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι θα στην πέσει κανένας αλήτης και ότι θα είσαι καλά. Μπορείς να εξαφανιστείς από το οπτικό μου πεδίο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι βλέπω, έβγαλες το μονταγιό? Ναι, το έβγαλα. Κάτι άλλο πριν ουρλιάξω? Όχι, όχι, εντάξει. Την κάνω. Άρα, παιδί μου, ένα τηλέφωνο δεν μπορούσες να πάρεις. Εμένα μου έχει φάει αγωνία εδώ πέρα, δε σηκώ. Άσε με, Αναστασία, γιατί έχω πολλά νεύρα. Σκοτώθηκα με τους γονείς της Μελίνας.
Εντάξει, η μάνα της προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, αλλά ο πατέρας της το φάγει το βρυσίδι του. Κακός! Δεν σου είπα που μένει, ε! Όχι. Το σκέφτηκα όμως πιο ψύχρεμα. Θα βάλω detective να παρακολουθήσει το σπίτι τους. Τώρα η Μελίνα είναι θυμωμένη. Ας της περάσουν τα νεύρα και σε μια εβδομάδα θα ξαναπάω στην Αθήνα. Και τι θα βγάλεις από αυτό, ρε Σεφή? Σε μια εβδομάδα θα χαλαρώσει. Θα σταματήσει να κρύβεται. Θέλει να την κυνηγήσω, να νιώσει ότι την αγαπάω. Δεν το καταλαβαίνεις, παιχνίδια μου κάνει. Αποκλείεται αυτός ο χωρισμός να είναι οριστικός. Κι εγώ αυτό νομίζω. Σε αγαπάει η Μελίνα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, Σεφή, θέλω να δεις το παιδί. Όχι. Είπα όχι. Αφηρημένη. Έφαγες? Ναι. Και τι κάνεις εδώ μόνη σου? Σκέφτομαι. Τι πράγμα? Που θα πάμε στο καινούριο σχολείο αύριο. Στεφανία, μου έχεις αγωνία? Καθόλου. Α, καθόλου. Για να μιλήσουμε λίγο εμείς οι δυο. Σαν πολύ σκεπτική δεν είσαι από την ώρα που ήρθαμε στην Κρήτη? Δεν νομίζω. Μαμά, δεν σου μοιάζω καθόλου, το ξέρεις. Όχι και καθόλου, βρε αγάπη μου. Δεν έχω τη μύτη σου, ούτε τα μάτια σου, ούτε τα χείλη σου. Πού μοιάζουμε? Όχι, σε λατρεύω, το ξέρεις. Μην αλλάζεις κουβέντα. Ούτε του παππού ή της γιαγιάς μοιάζω. Μήπως μοιάζω στον μπαμπά μου? Λίγο του μοιάζεις. Αυτό είναι αλήθεια. Λιγάκι. Δεν έχεις ούτε μία φωτογραφία του να δω, ούτε μία? Βρε μωρό μου, με έχεις ρωτήσει τόσες φορές. Δεν σου είπα ότι όταν κάναμε εκείνη τη μετακόμιση από το πολύ μεγάλο σπίτι, ήσουν και πιο μικρούλα τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι καν. Όχι, το θυμάμαι το μεγάλο σπίτι. Ωραία. Όταν λοιπόν φύγαμε από εκείνο το σπίτι και πήγαμε στο πιο μικρό στην Αθήνα, χάθηκε μια ολόκληρη κούτα. Εκεί μέσα είχα όλα τα άλμπουμ μαζί και τις φωτογραφίες του μπαμπά σου. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα? Να δούμε μια ταινία. Διάλεξε εσύ. Εντάξει. Ναι, αυτό που άκουσες. Αυτό το παιδί δεν θέλω να το δω ποτέ, γιατί δεν θέλω να εμπλακώ συναισθηματικά. Το ποτέ είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, Σύφη. Εδώ όμως ισχύει. Δεν ξέρω αν περάσουν τα χρόνια και καταφέρουμε να κάνουμε ένα παιδί με τη Μελίνα. Ναι, ίσως. Έχεις σκεφτεί καθόλου το ενδεχόμενο ο χωρισμός με τη Μελίνα να είναι οριστικός? Αυτό μην το ξαναπείς ποτέ. Ούτε για αστείο. Θα κρυώσεις. Έλα, πάμε να φύγουμε. Είδες, τόση ώρα καθόμουν και δεν σε ενόχλησα. Καταρχήν δεν θα φύγουμε. Θα φύγω μόνη μου. Αποκλείεται. Είναι πολύ ερημικά εδώ για να σε αφήσω μόνη σου. Θα σε βάλω σε ένα ταξί αν δεν θες να έρθεις μαζί μου. Αλλά αυτό είναι η τελευταία μου υποχώρηση. Ποια ακριβώς είναι η τελευταία σου υποχώρηση? Από πού και ως πού? Με ποιο δικαίωμα? Εσύ τα φταίς όλα, το ξέρεις. Εσύ τα φταίς όλα. Εσύ φταίς που μπήκες στον δρόμο μου και δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά. Δεν βλέπω καθαρά. Το Σύφη το ξέρω από μικρό παιδί. Ήταν όλα μου τα όνειρα. Ήταν το μέλλον μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ το μέλλον μου χωρίς εκείνον. Και ξαφνικά έρχεσαι εσύ και τα ανατρέπεις όλα. Και εγώ είμαι σαν χαμένη. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω βήμα πίσω. Δεν υποχωρώ σε τίποτα. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά εγώ τώρα πια τα λάθη του Σύφη τα βλέπω τεράστια. Αισθάνομαι απέχθεια.
Τα βλέπω όλα με άλλο μάτι. Και είμαι κάθετη, απόλυτη, σκληρή. Και όλα αυτά επειδή υπάρχεις εσύ και με έχεις μπερδέψει. Με έχεις αποσυντονίσει εντελώς. Να έρθεις στο ξενοδοχείο να σου δώσω πίσω το μεταγιόν και να μην σε δω ποτέ μπροστά μου ξανά. Ακούς ποτέ! Μάλιστα. Όχι μάλιστα! Όχι μάλιστα! Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, δεν έχουμε μέλλον. Ακόμα και αν θέλουμε να είμαστε μαζί, θα είμαστε σαν κυνηγημένοι, το καταλαβαίνεις αυτό. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να το χαρούμε. Ποτέ δεν θα είμαστε ένα κανονικό ζευγάρι. Ποτέ δεν θα ζήσουμε όμορφα. Φύγε. Θέλω να φύγεις. Δεν θέλω να εμφανιστείς μπροστά μου ποτέ ξανά. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Δεν θέλεις τίποτα από μένα. Άσε με. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια που χαθώ κι όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου.
Δεν είσαι καλά. Ναι, ξέρω. Σύφη, ξέχνα την. Ξεπέρασέ την για το καλό σου. Ένας χρόνος πέρασε από τότε που έφυγε. Τι θες να πάθεις στα δικά μου τα χάλια με τον Ματθαίο? Δεν καταλαβαίνω. Αν εξηγεί και την κατάπιε. Τρεις detective έβαλε ένα χρόνο τώρα στην Αθήνα να την ψάχνουν και τίποτα. Και οι τρεις αποδείχθηκαν άχρηστοι. Και οι γονείς της κουβέντα. Η κόρη μας δεν θέλει να σου μιλήσει. Κάθε μέρα τα ίδια θα έχουμε να λέμε. Σου έχει βάλει δικηγόρο, τι ψάχνεις τώρα? Δώσεις το διαζύγιο να ξεμπερδεύεις, να το χωνέψεις. Όχι, Αναστασία. Το διαζύγιο δεν θα το πάρει. Στεναχωριέμαι πολύ για σένα. Προχώρα τη ζωή σου. Δες το παιδί. Ποτέ. Ούτε ζωγραφιστώ. Αυτό το παιδί μας χώρισε με τη Μελίνα. Ποτέ. Δεν θα το συγχωρέσω ποτέ τον Αχιλλέα, όσο σκληρό και να ακούγεται. Είναι μαζί της εδώ και ένα χρόνο και εμείς κάνουμε τα στραβά μάτια. Ποιες δουλειές, μωρέ, έχεις στην Ελβετία με το Θάνο? Μπήκα στο site της εταιρείας σου, Ματθαίο. Σύμβουλο επιχειρήσεων. Ο Θάνος την είχε για τι να... είχε, Νεκτάρη? Ποια είχε? Ποια εταιρεία? Μια εταιρεία που λειτουργούσε από πριν και είχε απογειωθεί από πριν. Με ποια λογική να βάλει τον Αχιλλέα συνέτερο? Μπορείς να μου πεις? Τρώει από τα έτοιμα, Νεκτάρη. Και απορώ με τους γιανακάκηδες. Απορώ πως ένα χρόνο μετά δεν το έχουν συνδέσει με την εξαφάνιση της γυναίκας του Σύφη. Δεν το έχουν συνδέσει. Τα μπαλώσαμε κι εμείς καλά. Αλήθεια, δεν μου λες τώρα με την Ευρυδίκη τι θα γίνει? Θα μας ατρώει χοντρά για να μην μιλήσει? Εντάξει, έχτισε τη σπιταρόνα της, ωραία. Μέχρι πότε θα μείνει εδώ μέσα όμως? Εγώ την κρατάω, Νεκτάρια. Και θα μείνει όσο θέλω εγώ, είναι υπό την προστασία μου. Και σε όποιον αρέσει. Ας μη μάρεις, δώσω κι εγώ λίγο γάλα. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, θα την πνίξεις. Πήγαινε πάνω, σε παρακαλώ, και θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Όλα έτσι μου λες. Τι έγινε, πες μου, γιατί μου στείλες μήνυμα, μην με κρατάς αγωνία. Ναι. Ναι. Αλήθεια? Ναι. Περιμένουμε τρίτο? Αυτή τη φορά δεν είναι η σίγουρα δεν είναι. Κάνε στο χέρι σου, λέω. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς για όλα. Δεν έπρεπε να σε ακούσω. Έπρεπε να καταστρέψω τα μπέλια. Θα χανόντουσαν πολλά λεφτά έτσι από την περιουσία των Ματθαίων. Και θα βγαίνα κι εγώ χαμένη μετά. Δεν το συζητήσαμε τότε και μαζί. Ας χανόντουσαν. Έτσι κι αλλιώς ο άλλος είναι άφαντος. Όπου να είναι, θα σε πετάξουν έξω από το σπίτι. Ένας χρόνος πέρασε που λείπει ο Αχιλλέας. Κανείς δεν με πετάει έξω από το σπίτι. Ο Ματθαίος με στηρίζει και αυτό με παρηγορεί. Αντώνη, γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Α, σου έχω ευχάριστα. Ο Αχιλλέας θα αναγκαστεί να επιστρέψει. Με καλά. Μίλα μόνη σου. Ρε, μωρό μου, έχε μου εμπιστοσύνη. Σκέφτηκα κάτι που θα αναγκάσει τον Αχιλλέα να επιστρέψει πίσω τρέχοντας. Και μόλις επιστρέψει, βάζουμε μπρος από εκεί που το είχαμε αφήσει. Τα λεφτά του Αχιλλέα είναι δικά μας. Όλα. Για να επιστρέψει, όσο σατανικό κι αν είναι το σχέδιο που έχει σκεφτεί, πρέπει πρώτα να έρθει σε επαφή μαζί του. Ευρυδίκη, εσύ δεν έχεις ιδέα. Ούτε το καινούριο του κινητό δεν ξέρεις. Μέχρι αύριο θα ξέρω τα πάντα. Βρήκα μια άκρη.
Είσαι ευτυχισμένη? Πολύ. Αλλά ανησυχώ κιόλας. Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο ούτε εγώ ούτε εσύ. Σκέφτομαι το μωράκι μας που θα έρθει σε 6 μήνες. Τι θα κάνουμε? Να μην ανησυχείς για τίποτα. Αύριο έχω ραντεβού με τον δικηγόρο να μιλήσουμε. Δεν θα το πιστέψεις. Τάξε μου. Ρε κόφτης αηδίες και λέγε. Έχουμε και δουλειές. Φιλέ, θα σου φύγει η μαγιά. Ανακάλυψα που βρίσκεται η δικιά σου. Ορίστε. Δες. Λονδίνο, ε.